Θα Σε αυτό το δεύτερο, θα ήθελα να καλέσω τώρα στην σκηνή στον yeah. τους yeah. Σωτήρη Μελανός, Γιώργος Σαπουντζής, Μάριο Μπανούτσι, Μάριο Νάντια Μπεγκρέικ, με συντονίστρια yeah. την Δέσποινα Ζευκυλή, yeah. την οποία yeah. ευχαριστώ κιόλας. Yeah. Ωραία, ευχαριστούμε που παραμείνατε μαζί μας. Ε, ακούσαμε ήδη πολλές εμπνευστικέ παρουσιάσεις ε, που έθεσαν ε, νέα ερωτήματα σχετικά με το τι είναι η σκηνογραφία σήμερα. Ε, τώρα έχουμε μαζί μας, ε, ε, όπως είπαμε ήδη, την χορεύτρια χορογράφων, Αντία Μπεγκρέ, τον σκηνοθέτη-ερμηνευτή Μάριο Μπανούση, τον σκηνογράφο-ερηδηματολόγο, Σωτήρη Μελανό και τον οικαστικό, και έχει υπογράψει φυσικά και σκηνικά, Γιώργο Σαπουτζή. Η σκηνογραφία σήμερα... το σήμερα υπονοεί μια τοποθετημένη γνώση από την καθεμία μας χρονικά, γεωγραφικά, Συντονίζεται με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της σκηνογραφίας που τη φέρνουν σε διάλογο ή τις κοινογραφίε, όπως ο πληθυντικός χρησιμοποιείται πλέον περισσότερο, με την πολιτική θεωρία, το φεμινισμό, έννοιες όπως το εφήμερο, το μη ολοκληρωμένο, το συμμετοχικό, το συλλογικό. Ήδη ακούσαμε ότι η σκηνογραφία, μεταξύ άλλων, είναι πολιτική, είναι αναδιανομή προνομίων, ασφαλής χώρη, βιωσιμότητα, οργάνωση. Ε, θα ξεκινήσω θέτοντας και στους καλεσμένους μας, καταρχήν, ε, αυτή την πρώτη βασική ερώτηση, τι είναι η σκηνογραφία σήμερα για σας. Ε, Θεωρώ ότι με διαφορετικούς τρόπους... Ε, και όλοι έχουν και όλες έχουν καταπιαστεί με όψεις ας πούμε, αυτής της διευρυμένης, όπως ορίστηκε, σκηνογραφία, που συνδιαλέγεται με ζητήματα μνήμης, δικαιοσύνης, πολιτιότητας, ε, στις παραστάσεις του Μάριο Μπανούση και του Σωτήρη Μελανού που υπέγραψε τα σκηνικά, όπως το Goodbye Lindita και η Ταβέρνα Μυρέζια, είδαμε σώματα, φως, ακόμη και οσμές, αντικείμενα να μεταμορφώνονται διαρκώς με έντονη την αίσθηση του χειροποίητου, μια κατάδυση στην παράδοση των Βαλκανίων και τη μνήμη. Ε, στις performance και τα σκηνικά περιβάλλοντα του Γιώργου Σαπουτζή έχουμε δει πολλές φορές το δημόσιο χώρο, εφήμερες κατασκευές. Εμάς, τις, τους, τις θεάτριες, τους ίδιους τους performers, να δοκιμάζουμε όλοι μαζί πώς ενεργοποιείται το προσωρινό και συλλογικά στο χώρο. Ε, τι παραστάσει τη Νάντια Μπεγκρέ, δυστυχώ δεν τι έχουμε δει στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να δούμε σύντομα. Ε, καταλαβαίνω ότι μα καλεί να μπούμε κάποιε φορέ σε χώρου που δεν έχουμε το δικαίωμα να εξερευνήσουμε, ενεργοποιούν κοινότητε, εξετάζουν τη μεταμόρφωση. Ε, Α δώσουμε λοιπόν το λόγο καταρχήν να απαντήσουν στο τι είναι η σκηνογραφία για εσά σήμερα. So, ε, Νάντια, μπορεί να ξεκινήσει εσύ. Uh, bizarre, mais je me suis jamais... Καλησπέρα σας, δεν έχω ποτέ αναρωτηθεί γιατί καλησπέρα σας καταρχάς ως χορεύτρια και χορογράφος δεν ξέρω πώς να ορίσω αυτό που κάνω ζούμε σε έναν κόσμο που είναι απόλυτα χαοτικός και αυτή η χαοτική κατάσταση είναι δύσκολη αν θέλουμε να βάλουμε τάξη. Πώς μπορεί κανείς να δώσει μια νέα ζωή, μια νέα πνοή σε αυτές τις καταστάσεις τις χαοτικές. Γιατί ένας χώρος ήδη έχει ζωή και πώς μπορούμε να ενταχθούμε εμείς σε αυτό. Ένα παράδειγμα από την παράστασή μου Καρτή Λίμπα. Πριν μερικά χρόνια ήμουν με μία ομάδα γυναικών, μία από τις πρώτες ομάδες γυναικών στην Ακτή Λεφαντοστού και θα μας υποδεχόταν κάποια αρχή ο τότε πρόεδρος αρνήθηκαν όμως να με υποδεχτεί ο πρόεδρος γιατί φορούσε παντελόνι. Για μένα ήταν λίγο σοκαριστικό αυτό. Αλλά μερικοί ήταν έτοιμοι να παρέμβουν για να μπορέσω να εισέλθω σε αυτή την αίθουσα. Αλλά αρνήθηκα να το πράξω γιατί θεωρούσα ότι υπήρξε έλλειψη σεβασμού. Γιατί θα έπρεπε να παρέμβουν στον τρόπο με τον οποίο είχα αντιθεί. Και σκέφτηκα λοιπόν, α φανταστούμε μία αντίβα που πηγαίνει σε ένα χώρο, υπάρχει ένας τρόπος, ένας κώδικας ένδυσης, τον οποίο δεν τηρεί. Και επειδή δεν, ε, δεν τον τήρησε, όχι επειδή δεν ήθελε να τον τηρήσει και σε διώχνουν, ε, γιατί αποπέμπουν, γιατί δεν τήρησε αυτό το κώδικα. Αλλά... Ε, έξω όμως υπάρχει χώρος, είσαι ελεύθερος, μπορείς να πάσα στιγμή να πας σε αυτό το χώρο. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να έρθουν γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και όταν ρωτιέμαι μέχρι Πού μπορούμε να νιώσουμε ελεύθεροι χωρίς να καταπατούμε τους άλλους, τους, τον χώρο τους. Ε, είχα δει κάποτε μια παράσταση Μάλλον ε, όχι η παράσταση, ένα ε, ντοκιμαντέρ του Λεωνάρντο Ντικάπρη για τη ρήπανση, ε, θέτοντας το ερώτημα μέχρι πού φτάνει η ελευθερία μας χωρίς να καταπατούμε την ελευθερία του άλλου και εξηγούσε ότι αν δεν προσέξουμε αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις και αυτό με ενέπνευσε, σκέφτηκα ότι είμαστε σε ένα κόσμο όπου μας ενδιαφέρει ότι είναι γιαλίζει ε, δεν σκεφτόμαστε τον κίνδυνο που κρύβει. Νομίζω ότι αυτή η στάση είναι ε, υποκριτική το να μιλάς μιλάμε για την θέρμανση υπερθέρμανση του πλανήτη για όλα όσα ακούσαμε σήμερα ενώ ε, βρίσκουμε τόσα καταστήματα πολυτελείας όπου μπορούμε να αγοράσουμε υπερπολιτελή πράγματα δεν μπορεί να πει κανείς ότι όχι εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό ενώ άλλοι πράττουν αυτό και ακόμη χειρότερα το να χρησιμοποιούμε ε, πλαστικά μπουκάλια, να τα ανακυκλώνουμε, να τα εντάσσουμε σε ένα χώρο, για παράδειγμα, σε μια αίθουσα και να φτιάχνουμε ένα ε, ένδυμα. Ε, το να χρησιμοποιούμε κάτι βρώμικο, να το βρίσκουμε στο δρόμο και να του δίνουμε μια νέα ζωή. Για μένα η σκηνογραφία είναι το να δώσουμε νέα ζωή, νέα πνοή σε έναν χώρο. Να δι δώσουμε μια άλλη εικόνα για αυτό το αντικείμενο μέσω των στοιχείων που εγώ χρησιμοποιώ. Είναι η προσπάθεια να καταδείξουμε ότι ο κόσμος μας κινδυνεύει και αν δεν προσέξουμε, τότε ε, οδεύουμε προς ε, το, την καταστροφή. Ε, ενώ κάνουμε τεράστια δώρα και ακούμε να γίνεται λόγος για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι αυτό το ζήτημα ουσιαστικά είναι η δημιουργία ενός χώρου όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια δέσμευση, μια στράτευση καλώντας τους ανθρώπους να προβληματιστούν. Να μην τους τα δώσουμε όλα έτοιμα, αλλά να τους προβληματίσουμε, να αναρωτηθούν ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτόν τον κόσμο. Κάπω έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι το σκηνογραφία σήμερα. Γεια σας. Ε, ένας από τους λόγους που μου αρέσει η κοινογραφία είναι που δεν χρειάζεται να κάνω τέτοια πράγματα, γιατί είμαι backstage συνήθως. Ε, σκηνογραφία και σίγουρα με το, στη βάση με την οποία δουλεύουμε με τον Μάριο το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι είναι κάπως ε, η αποτύπωση, ο, ο χώρος που, που υποδέχεται κάποιες αναμνήσεις, που ε, έρχεται για να στεγάσει ε, δράσεις που θα μας φέρουν πίσω στο μυαλό άλλα συναισθήματα. Και και συγκρατεί... Όχι, μάλλον θα το πω αλλιώς. Παύση. Ε... Είναι η δημιουργία χώρου και, η, και η... μάλλον η, αρχιτεκτονική... η, η λειτουργία ως αρχιτεκτονική στο θέατρο. Αυτό κάπως, αυτή είναι μια ένταξη για μένα. Ε, γεια σας. Και εγώ, όταν άκουσα την ερώτηση Τι είναι η σκηνογραφία, ε, είπα στον εαυτό μου να μην, να μην ε, προγραμματίσω μέχρι να έρθει η σειρά μου τι θα απαντήσω. Και είπα να είμαι αυθόρμητος στο τι όντω πραγματικά μου ήρθε ε, πρώτο στο μυαλό. Και όταν άκουσα την ερώτηση Τι είναι η σκηνογραφία, εγώ σκέφτηκα ότι η σκηνογραφία είναι ε, αντικείμενα, ένα χώρος ο οποίος για μένα κουβαλάει μια μνήμη κουβαλάει κάποιου ανθρώπου. Ε, και παρατηρώντα και τον εαυτό μου πώ δουλεύω σε σχέση με τα σκηνικά ή τι μπορεί να προτείνω στον σωτήρι ότι μου αρέσει και θέλω να εμπεριέχω στι παραστάσει μου. Ε, συνειδητοποιώ ότι τα αντικείμενα αυτά συμβολίζουν του ανθρώπου μου, του συγγενείς μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση και στι συγκεκριμένε παραστάσει. Ε, και η αλήθεια είναι ότι τώρα σκέφτηκα πολύ καθαρά ότι ε, σε κάθε παράσταση, για όποια παράσταση έχω ετοιμάσει, ε, το, η αφετερία κάθε φορά είναι ένα αντικείμενο, δηλαδή για την πρώτη μου παράσταση που έκανα ε, τη Ραγάδα ε, η πρώτη εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ένα ψυγείο, το ψυγείο το οποίο ήταν στο σαλόνι της γιαγιάς μου που μεγάλωσα και θυμόμουν τους συγγενείς μου να ανοίγουν αυτό το ψυγείο και να πίνουν και να τρώνε και αυτό το φως του ψυγείου το λευκό να τους λούζει. Και έτσι κάπως προέκυψε η ιδέα της παράστασης. Σκέφτηκα ότι θέλω από αυτό το ψυγείο, από το, από αυτό το ψυγείο να βγαίνουν οι χαρακτήρες ή να βγαίνουν ε, όλα αυτά που θα ήθελα να πω. Ή για την τελευταία παράσταση που έχω ε, κάνει μαζί με τον Σωτήρη, ο Σωτήρης είχε κάνει τα σκηνικά, την ταβέρνα Μυρεσία, ε, η πρώτη εικόνα που μου ήρθε στο νερό ήταν μια άδεια, μια άδεια καρέκλα που αφορούσε τον πατέρα μου. Δηλαδή αυτή η άδεια καρέκλα που ποτέ ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί πέρα, δεν ήταν ποτέ σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το τραπέζι, πολύ τρώγαμε μαζί. Αλλά όντω, σαν εικόνα μου ήρθε η καρέκλα. Ε, οπότε κάπω εγώ έτσι το συνδέω. Ότι τη σκηνογραφία έτσι μ' αρέσει να τη βλέπω. Ότι συμβολίζει για μένα κάτι βαθύ και όχι κάτι απλά διακοσμητικό ή κάτι μόνο όμορφο. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ. Είχα χρόνο να σκεφτώ. Έχω ε, εγώ δεν μπορώ. Ο, ο, παρόλα που χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει ε, με τα ιδρύματα που ρίχνουν φω επιτέλου στη σκηνογραφία και στου σκηνογράφου, που στην Ελλάδα πάντα πολύ παραλείπεται και πάντα υπάρχει ο σκηνοθέτη ηθοποιή και μετά ούτε ο μουσικό ούτε ο σκηνογράφο πολλέ φορέ. Ε, ενώ παντού μπορεί, μπορεί μια σκιοθεσία να έχει η σκηνογραφία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τη. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι είναι σκηνογραφία today, χωρίς να σκεφτώ ότι είναι θέατρο σήμερα. Και, και ποιο ρόλο παίζει. Ε, για μένα, λέω πάντα, το θέατρο είναι ένας χώρος ευχής, που εύχονται οι άνθρωποι ή οτιδήποτε κάτι που δεν μπορούν να κάνουν στην ίδια την πόλη. Δηλαδή, είναι, είναι το μέρος που εύχεσαι τα πράγματα να είναι αλλιώς. Και αν το πάμε στη σκηνογραφία, Πάντα η σκηνογραφία με ενδιαφέρει να είναι μια φόρμα ολοκλήρωτη. Μια φόρμα η οποία να αφήνει ένα κομμάτι το οποίο θα το ολοκληρώσει και θα πει το είδα είναι έτσι. Δεν μου αρέσει ποτέ η φόρμα να, να είναι ένα, να αναπαραστά 100% ε, μια, μια πραγματικότητα να την αποδίδει. Μ' αρέσει να υπάρχει ένα, ένα στοιχείο το οποίο θα έρθει να κλειδώσει με ένα άλλο και να παρουσιάσει, έλεγα να τελειώσω πάλι για τη σκηνογραφία, μια φράση από, από την αρχή με τραβάει από το πρώτο έργο που δούλεψε, που ήταν ο που έλεγε «Μακάρι αυτή η ύλη στερεή, είναι αέρα». Και αυτό πάντα μου ήταν πολύ, πολύ σημαντικό, πώς μέσα από τη σκηνογραφία και μέσα από την υλικότητα δίνεις μια ροή πάνω στην ύλη, η οποία μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο μπροστά στα μάτια σου που δεν το περιμένεις και το χρειάζεσαι όταν ζεις σε έναν κόσμο υλικό που όλα είναι δεδομένα. Ε, θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτά τα δύο στοιχεία Το ένα είναι η μνήμη και το άλλο είναι η υλικότητα που κάπως... Ε, ε, και υπάρχουν, θεωρώ, και στις δουλειές σας με έναν τρόπο. Ε, η μνήμη που συχνά μπορεί να είναι η δική σας ή τέλος πάντων των συνεργατών, κάποιων κοινοτήτων που δουλεύετε, πώς αυτή η μνήμη ενεργοποιείται και ενεργοποιείται σε σχέση ή προσπαθείτε να ενεργοποιηθεί σε σχέση και με, το, με τους θεατές, ε, χωρίς αυτό να είναι ας πούμε, διδακτικό ή να... Πώς δηλαδή μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία να ενεργοποιήσουμε τη μνήμη που μπορεί να είναι κάτι προσωπικό ή που μπορεί να είναι κάτι που είναι τοποθετημένο, ας πούμε, ε, σε, ταξικά, γεωγραφικά, σε ένα ευρύτερο ακροατήριο που μπορεί να παρουσιαστεί μια παράσταση. θα uh, je vais suivre un exemple très θα δώσω ένα παράδειγμα με αυτά τα πλαστικά μπουκάλια στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Προσπάθησα σήμερα το πρωί να το εξηγήσω, μιας και μιλάμε και για πιο προσωπικές μνήμες. Αναφέρθηκα σε ένα παράδειγμα. Ένας Αμερικανός χορογράφος, ο Μαρκ Tompkins Είχε έρθει και έχει οργανώσει κάποια εργαστήρια και ήθελε να προτείνουμε αριθμούς. Γιατί βλέπαμε πάντοτε ε, κομμωδίες, ε, musical Και κάθε βράδυ, κάθε φορά που έμπαινα στην αίθουσα ένιωθα... Ε, η οθόνη να με ε, κοιμίζει και ήμουν πάντα διαθέσιμη για να συνεργαστώ με τους άλλους αλλά δεν είχα τίποτα να προτείνω και δεν ήθελα να αναγκάσω τον εαυτό μου να προτείνει κάτι. Και μια πέμπτη βράδυ βρισκόμουν μπροστά στην οθόνη, ήμουν καθισμένη και, και ό,τι βλέπαμε φεύγοντας από την αίθουσα του κινηματογράφου είχα την αίσθηση ότι ήταν διαρκή επανάληψη. Ο τραγουδιστής, ε, πλοκή αγάπης. Κάποια ένα βράδυ λοιπόν ήμουν μπροστά στην μια οθόνη, έβλεπα τους ηθοποιούς και ξαφνικά κάπου μακριά βλέπω ε, κάποιον να διασχίζει ε, τη σκηνή η παρουσία του ε, με καθήλωσε και ε, είδα την, χάρη σε αυτόν είδα την ε, ταινία μέχρι τέλους ε, γιατί είχα την αίσθηση ότι θα επανεμφανιστεί το πρόσωπο αυτό όμως δεν επανεμφανίστηκε και όταν τελείωσε η ταινία ένιωσα μια απογοήτευση γιατί ε, αυτός ο άνθρωπος με κράτησε στην αίθουσα και είδε ότι οι άλλοι δεν είχαν κάτι να προτείνουν, δεν είχαν προσέξει το πρόσωπο αυτό. Και αναρωτήθηκα τι μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε, τι είναι αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μία φορά και μετά το πετάμε. Το ξεφορτωνόμαστε. Και ήμουν ε, στο... Στο δωμάτιο όμως φοιτήτρια συνηθίζω να πίνω πάντοτε πολύ νερό γιατί κάποια στιγμή στην ακτή ελεφαντοστού είχε γίνει πολύς λόγος για τα τοξικά απόβλητα γι' αυτό έπινα διαρκώ νερό από το μπουκάλι και όταν ε, άρχισα να αναρωτιέμαι ε, ξαφνικά έπεσε ένα πλαστικό μπουκάλι Νομίζω ότι... Ε, κάτι είχα κάνει λάθος και όμως το μπουκάλι ήταν σφραγισμένο. δεν είχε τρέξει καθόλου νερό και μου θύμισε τη μητέρα μου αυτό το μπουκάλι ε, όταν ε, καθώς έπεφτε προκάλεσε ένα ισχυρό θόρυβο ε, έναν ε, θόρυβο σαν κι αυτόν όταν έπεσε το μπουκάλι σκέφτηκα πω πω έβρεξα ε, ε, το Πάτωμα. Αλλά όχι, δε, τίποτα δεν είχε τρέξει, δεν είχε κυλήσει. Αυτό το μπουκάλι είναι σαν τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι μια ισχυρή αλλά και αδύναμη προσωπικότητα. Και άρχισα έτσι να χρησιμοποιώ ε, το μπουκάλι γιατί ε, ε, μου θύμισε τα προβλήματα στην οικογένεια μου. Και ήταν η στιγμή που είχα είχα ξαναβρεί τα ξαναβρεί με τη μητέρα μου το, το γεγονός ότι φοράω αυτά τα ρούχα ήταν ότι αναδείκνυα την ισχυρή προσωπικότητα της μητέρας μου, διαπίστωσα αργότερα ότι ήταν ο ήρωάς μου και αυτό το κατάλαβα μέσα από αυτό το μπουκάλι. Προσπαθούσα λοιπόν να επαναφέρω αυτή την μνήμη μέσα στον δημόσιο χώρο. Πάρα πολλά στοιχεία λοιπόν συνέβαλαν στο να χρησιμοποιήσω αυτό το μπουκάλι στις παραστάσεις μου και με αυτό το μπουκάλι μπορεί να πάρεις... Πολλά ρίσκα, δηλαδή. Ε, ίσως ε, δεν είμαι εδώ για να ε, κάνω φεμινιστικούς ε, λόγους, αλλά μέσα από αυτό το μπουκάλι ε, θυμάμαι τις ε, κάποιες γυναίκες... Ε, θα μπορούσα να το είχα φανταστεί διαφορετικά, αλλά επειδή η ματιά που ρίχνουμε πάνω μας... Για μένα λοιπόν ήταν σημαντικό να αλλάξω τη χρήση αυτού του μπουκαλιού ή των ρούχων, να αναδείξω την ομορφιά. Πώς ένα απόβλητο, ένα σκουπίδι μπορείς να το μετατρέψεις για να δώσεις αξίας αυτό το αντικείμενο, ένα αντικείμενο που το θεωρούμε απόβλητο, σκουπίδι, αλλά είναι και ένας τρόπος για να δώσουμε λόγο και παρουσία στην γυναική παρουσία σε αυτή τη γυναίκα στα, στα γυναικεία υγρά είναι και ένας τρόπος για μένα να τιμήσουμε τις γυναίκες, να μας τιμήσουμε να τιμήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες και όλους αυτούς τους ανθρώπους όλοι πίνουν νερό. Κάποτε κάποιος μου είπε, ήταν ένας καθηγητής που είχε έρθει να δει τη δουλειά μου και μου είπε ότι αυτό μου θύμισε το γεγονός ότι στην Αφρική δεν υπάρχει νερό. Θύμωσα και του είπα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί μπορεί το νερό να είναι αιτία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα προκληθεί εξαιτίας της έλλειψης νερού και πάλι η Αφρική θα υποφέρει. Αυτό περιλαμβάνει λοιπόν τα πάντα. Εξαρτάται από το που βρίσκομαι λοιπόν. Έχω πάει και στο Μαλί. Με έχει καλέσει ένας φίλος στα πλαίσια ενό project. Τόχος ήταν να συναντήσω και νέους που είχαν κάποια αναπηρία. Όταν πήγα λοιπόν, φέρνοντας τα μπουκάλια μου, είπα ότι θα πρέπει να κλείσουμε έναν δρόμο στην πρωτεύουσα, Μπαμακό, και αυτό το επέλεξα γιατί οι άνθρωποι δεν έρχονται στις αίθουσε και είναι και άνθρωποι που είχαν προβλήματα ακοής. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθητοποιήσουμε τους ανθρώπους στην ρήπανση, αλλά δεν μας ακούνε. Ίσως αν χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής, θα εισακουστούμε. Ήμουν σε μία λεωφόρο. Οι άνθρωποι αυτοί όμως δεν ακούγαν γιατί είχαν αυτή την, αυτό το πρόβλημα ακοής. Και οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και έγιναν θεατές. Ο θόρυβος αυτών των συγκράτησε τη ματιά, το βλέμμα των ανθρώπων. Ο θόρυβος ήταν τόσο ισχυρός που ο συνεργάτης μου μου είπε ότι ξέρεις είναι τεράστιος ο θόρυβος, πρέπει να αφαιρέσουμε αυτά τα μπουκάλια και του είπα όχι, θα πρέπει να τα αφήσουμε γιατί αν θέλουμε να τονίσουμε το πρόβλημα της ρήπανσης θα το καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Ε, αυτό, μόλις συζητούσαμε σήμερα με τον Μάριο στο, στο σεμινάριο που κάνουμε, το οποίο έχει θέμα τη μνήμη, ενώ πώς η μνήμη λειτουργεί στην σκηνογραφία, ε, με ένα μαγικό τρόπο, σε, σε χώρες που είναι αρκετά μακριά από τα Βαλκάνια, ε, περιέργως οι, οι θεατές αισθάνθηκαν αρκετά γνώριμα. Με κάτι, δηλαδή στην Αυστραλία ή σε Γερμανία, που είναι κάπως μακριά από τη δική μα κουλτούρα. Ε, δεν ξέρω πώς ακριβώς, πάντως δεν, νιώ, δεν νιώσαμε ποτέ ότι θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιβάλλουμε τον άλλο να συγκινηθεί από, από προσωπικές μνήμες. Και επίσης, οι μνήμες δεν ήταν μόνο ε, του Μάριο ή δικές μας, ήταν και των συμμετεχόντων, ήταν και μετά από συζητήσει που έγιναν με διάφορο κόσμο. Ε, στο ίδιο το... Ας πάρουμε στο παράδειγμα του Goodbye, Lindita. Ε, στη σκηνογραφία βάλαμε στοιχεία για να δημιουργήσουμε ένα χώρο που θέλαμε στην αρχή να είναι γνώριμο από, από όλο το κοινό. Να αισθανθούν ότι κάπω το έχουν επισκεφτεί αυτό το μέρο. Ότι είναι ίσω το σπίτι μια θεία ή μια γιαγιά, ή το σπίτι το δικό μου, το πατρικό μου. Ε, είχε πολλέ λεπτομέρειε που έδιναν ένταση σε αυτό. Ε, ακόμα και αν κάποια στοιχεία ήταν διακοσμητικά στο, στο χώρο, δεν ήταν μόνο διακοσμητικά. Είχαν σημασία, δηλαδή, πιάναμε θεατέ να να παρατηρούν αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, το φωτάκι νυχτό, για παράδειγμα, στον Τσαγρέ τείχο, ή το αγαλματίδιο της Πιετά με μία επανάληψη στο φινάλ, για όσοι έχουν την παράσταση. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία, μαζί με το φωτισμό και μαζί και με τη μουσική, κάπως συνέθεσαν μία ενιαία εικόνα και μία ενιαία ατμόσφαιρα, που, είχε, που, που θέλαμε στην αρχή να, κάν, να κάνουμε τον κόσμο να νιώσει ότι είναι γνώριμο ο χώρο, για να προκύψει μετά όλη αυτή η μαγεία με όλε αυτέ τι αλλαγέ. Και στο σεμινάριο, όπω σα είπα, ε, θέλουμε να βάλουμε το, τα παιδιά που συμμετέχουν στη λογική τη έρευνα αυτή να ψάξουν κάπω και να μα προτείνουν όσοι και όσε φυσικά θέλουν ε, προσωπ, να μας πούνε μια προσωπική του ανάμνηση και να σκεφτούν κάπως πώς, πόσες λεπτομέρειες θυμούνται από το χώρο που ε, στέγαζε αυτή την ανάμνηση. Ακόμα και αν είναι ανοιχτός χώρος ή κινούμενος χώρος, ένα βαγόνι, ένα, μια βάρκα, ένα... Ε, και θα μπούμε σε αυτή τη λογική να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε από τον κάθε χώρο για να κάνουμε μια κάπως πρόταση για μια θεωρητική αναβίωση αυτής της ανάμνησης και να δούμε τι θα μπορούσε να, να εντείνει τι ποιητικέ τη πτυχέ. Δηλαδή, αν μπορούσαμε κάπω να... να. το, το στρώμα του κρεβατιού να ήταν ένα, δεν ξέρω, ένα λιβάδι από ολούδια, τι θα σήμαινε αυτό και γιατί θα έκαναμε αυτή την ένταση. Οπότε αυτό δοκιμάζουμε στο σεμιναριό μας. Πολύ επειδή μίλησε ο Σωτήρης και είπε πράγματα που σκεφτόμουν, ε, το μόνο που ήθελα να προσθέσω επίσης αυτό που λέει ο Σωτήρης, σε σχέση με αυτά τα αντικείμενα που λέει, είναι ότι επίσης η σκηνογραφία δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται. Ε, για εμάς ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαμε στο σκηνικό της παράστασης κρεμασμένο ένα παλτό το οποίο ήταν το παλτό της μητέρας μιας φίλης μας που, που έχει πεθάνει. Ε, ακόμα κι αν ο θεατής αυτό δεν το καταλαβαίνει ή ή κάποιο ρωτήσει, εντάξει, αυτό δεν φαίνεται κάπου, είναι μόνο για εσά. Καμιά φορά το σκηνικό λειτουργεί έτσι. Ε, Όπω και μια ηθοποιό τη παράσταση, πριν μπει σε, μια σκηνή, έχει μια δική τη λειτουργία που αγγίζει ένα δικό τη προσωπικό αντικείμενο από το σπίτι τη. Και συνδέεται έτσι με κάτι δικό τη και αυτό τη βοηθάει για να βγει να παίξει. Οπότε κάπω. Το, το, σκεφτόμουν αυτό ότι σκηνογραφία και σκηνικό και κοστούμι δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά είναι κάτι που μπορεί να εξυπηρετεί κάπου mm. και όχι μόνο αισθητικά, αλλά και συναισθηματικά, και ενεργειακά. Ε, δεν ξέρω τι να πω, γιατί... Για τη μνήμη, τα και εγώ σήμερα δουλεύω με, με τα παιδιά, με τα αγαπημένα του αντικείμενα στην ουσία. Αλλά το θέατρο είναι πάντα ένα, λέγαω, ότι πώ αυτό το πράγμα θα μπορούσε να μεταφερθεί μετά σε κάποιον ηθοποιό ή οτιδήποτε. Που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα αντικείμενα και δεν έχει καμία σχέση με, τη, με, την, με την ιστορία. Ε, και γι' αυτό υπάρχουν οι πρόβεσοι, λέω πολλέ φορέ. Αλλά αυτό που θα μπορούσα να μιλήσω είναι για το, το πώ σκέφτομαι εγώ τα αντικείμενα σε μια παράσταση που πολλέ φορέ εμφανίζονται και τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, έχω κάνει μυσκενολογία μόνο με αντικείμενα πολλέ φορέ. Και τα θεωρώ πάντα σαν ένα αστερισμό το οποίο έχετε κάθε φορά και συνδέεται και δημιουργεί άλλα σχήματα ή κάνει μεταμορφώσεις ή τα, υλικ... ή τα, πράγματα που εμφανίζονται λένε μια ιστορία υλικού. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να εμφανιστούν ας πούμε, ε, ψεύτικα λουλούδια και μετά να εμφανιστούν αληθινά λουλούδια. Ε, ε, ή πώς, πώς, τα αντικείμενα τα ίδια μεταμορφώνουν το, ε, το, το, υλικό. Και σαν σκηνογράφος, πάλι να πω, υπάρχει μια μάχη πάντα με το σκηνοθέτη. Ε, υπάρχει πάντα ένα θέλουμε ή όχι, είναι όπως η δουλειά του γραφίστα, όπως η δουλειά του αρχιτέκτονα, που έχει τον πελάτη και σου λέει και εσύ θες τα δικά σου. Δηλαδή, υπάρχει μια, ένα, πάντα, ένα, δύο διαφορετικά οράματα. Και αυτό βέβαια είναι και, και η μαγεία αυτού του πράγματος, γιατί γίνεται ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι συνφασμένο που δεν είναι ποτέ. Εγώ έβλεπα πολλές φορές τα σχέδια από, τα πρώτα, από τις μου προτάσεις και λέω, πάλι καλά, γιατί αν ήμουν στο εργαστήριο που κάνει τα δικά μου τα έργα, οι πρώτε μου προτάσει θα ήταν και αυτό που θα εξέλιξε. Η, 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 η διαρκή τριβή και η, η ανταλλαγή είναι πάρα, πάρα, πολύ ενδιαφέ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έλεγα, για να δεν σου τελειώσει την ιστορία από ε, 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 είμαστε στην Κίνα ε, με το Μαρμανίκο κάνουμε την Λέκτρα. Ο και, ο και ο, κύριος επ, επιμένει στην αρχή του σκηνοθέτη ότι θέλει ένα κουβούκλιο από, από το, αυτά που έχει στο αεροδρόμιο που καπνίζουν. Γιατί θέλει στο τρίτο στάσιμο που η Λέκτρα είναι κατεστραμμένη, αυτή να είναι μέσα για να καπνίζουν ο χορό. Που λέει Α, ah, τι καημένη την Λέκτρα, τι τραβάει. Εμένα Demon's. δεν μου, δεν μου πήγαινε αυτό το πράγμα, δεν, δεν μπορούσα να το εντάξω καθόλου στο σκηνικό, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω ποια θα ήταν η λειτουργία του όταν δεν είναι αυτή εκεί στο τρίτο στάσιμο. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι το έβαλα μέσα ένα άγαλμα το Απόλαιονα. Και είχε γίνει μια βιτρίνα ολόκληρη που φαίνονταν να ήταν ένα έκθεμα ενό μουσείου. Και στη στιγμή όμω που μπήκαν αυτοί μέσα και άρχισαν και καπνίζουν, έγινε καπνιστήριο και χάθηκε το άγαλμα. Οπότε πάντα υπάρχει μια, ξέρεις, μια μάχη που σου δίνει και εσένα τη δυνατότητα να, να μπορεί να μεταμορφώσει τα αντικείμενα στο, στο χώρο που το θέλεις και να δώσεις λύσεις ε, που μετά του αρέσει στο σκηνοθέτη, σου αρέσει και σένα γιατί έχει βρει τη λύση πόσο αυτό το αντικείμενο θα, θα έχει μια δραματουργία μέσα στην πορεία της παράστασης. Ε, επειδή ακούστηκε στις προηγούμενες παρουσιάσεις πολύ το ζήτημα της βιωσιμότητας, ε, ε, που σίγουρα με διαφορετικούς τρόπους απασχολεί την εποχή, ένα κόνσεπτ που σε πολλού βαθμού είναι και περίπλοκο. Το τι δηλαδή μπορεί κάτι που θεωρούμε εδώ ένα πράσινο προϊόν, το τι απόβλητα μπορεί να δημιουργούνται σε μια χώρα τη Αφρική για να φτιαχτεί αυτή το πράσινο αυτοκίνητο ή οτιδήποτε σημαίνει. Σε εσά, την δική σα δουλειά, με ποιο τρόπο σα έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα του τι μπορεί να είναι βιώσιμο και πιθανόν στην Ελλάδα, ίσως σε μεγάλο βαθμό, πολλές φορές να έχουμε δουλέψει πολύ, ειδικά σε ανεξάρτητες παραγωγές, πολύ χειροποίητα και πολύ σε άλλα δεδομένα σε σχέση με κάποια από αυτά που ακούσαμε, αλλά που πιθανότητα να έρθουν και στο μέλλον ακόμη πιο... Ε, ίσως και σαν ένα προαπαιτούμενο, ας πούμε, από ένα οργανισμό. Θα αναφερθώ σε ένα άλλο έργο που ονομάζεται okay. Legacy: Του τι κληροδοτούμε. Σε κάθε πόλη όπου πηγαίνω, συναντώ δέκα γυναίκες που έρχονται να τρέξουν 30 λεπτά μαζί μου πριν μπει το κοινό στην αίθουσα. Σε αυτή την παράσταση, πάντοτε ε, λέω ότι... Ε, αυτή η ιστορία δεν συνδέεται με την ιστορία... Το, της μεγάλης διαδήλωσης τη ε, δεκαετίες του 49, οι οποίες διαμαρτύρονταν ε, για τους άνδρες που είχαν ε, φυλακιστεί. Αυτό που με ενδιέφερε... Ε, γιατί συχνά ε, λέγεται ότι οι γυναίκες δεν έχουν φωνή. Όταν έμαθα αυτή την ιστορία, ε, σκέφτηκα πώς μπορώ να αναπαραστήσω αυτές τις γυναίκες μέσα στο χώρο, σκηνογραφικά. Όταν δημιουργώ, συνήθως σκέφτομαι το σώμα. Όμως υπάρχει πάντοτε ένα νήμα το οποίο το τραβώ και φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και άρχισα να ονοματίζω τα πράγματα και μου είπαν: Αυτό είναι σκηνογραφία. Ε, εγώ ψάχνω να καταλάβω και άλλοι ονοματίζουν τα πράγματα. Ε, πήγα να συναντήσω τον Ερικ Ουλιέ λέγοντά του ότι τρέχοντας εκεί που τρέχουμε βλέπουμε ε, διάφορα σουτιέν που αναπτύσσονται και γίνονται ο ιστός μιας αράχνης πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και αυτό γιατί ήταν δύσκολο να βρούμε γυναίκες που μπορούσαν να τρέξουν 30 λεπτά και ε, να τρέχουν ε, με το στήθος γυμνές και του λέω μα βλέπω πολλά σουτιέν και με ρωτάει μα πού, πού, πώς μπορούμε να το αναπαραστήσουμε αυτό είπα δεν ξέρω, ίσως μπορούμε να του ζητήσουμε να φέρουν ένα σουτιέν υπήρχε ε, μια οργάνωση για το καρκίνο του μαστού που άκουσε αυτή την ιδέα και μας έφεραν 3.000 σουτιέν ε, πήραμε αυτά τα σουτιέν αλλά μόνο η, η έκθεση αυτό των σουτιέν αρκούσε. Δεν χρειαζόταν να χορέψουμε. Είναι ένας τρόπος να δώσουμε ζωή σε αυτές τις γυναίκες που ε, αγωνίστηκαν και ε, σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης. Πώς μπορούμε να συμβολίσουμε ε, αυτή την ε, μάχη οι άνθρωποι, για να πάρω ένα παράδειγμα, στην Παγκόσμια Μέρα για την γυναίκα, πολλοί επικοινωνούν μαζί μου. Και σκέφτομαι ότι ορισμένοι έχουν συγκεκριμένες ιδέες. Πιο συγκεκριμένα, Πρώτα θα πρέπει να, πριν κάτι να γίνει ύλη, θα πρέπει να παραπέμπει σε μία ανάμνηση, σε ένα γεγονός. Εγώ κάνω κάτι και οι άλλοι στη συνέχεια έρχονται και το ονοματίζουν. Του προσδίδουν ένα νόημα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, εγώ με τα μαθηματικά δεν τα πάω καλά. Ε, ε, λειτουργώ με το ένστικτο, με την αίσθηση. Πώς να καταλάβει κανείς έναν τόπο, ε, να του δώσει ψυχή. Ε, εμένα μου αρέσει η σκηνογραφία που έχει ψυχή, που δεν είναι μόνο ευχάριστο... Ε, στα μάτια δεν μιλώ για τη σωματική ρόμη για τη δύναμη είναι δύσκολο να το ονοματίσεις όταν συναντώ συναντούσα αυτές τις γυναίκες μου έλεγαν ότι όταν βλέπω αυτά τα σουτιέν ανατριχιάζω όμως είχα την τύχη να συνεργαστώ με γυναίκες εθελόντριες που είπαν ναι, «Όχι, εμείς θα έρθουμε εθελοντικά να τρέξουμε γιατί ε, είχαμε στην οικογένεια γυναίκες που δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδιά και εγώ έρχομαι να τρέξω για τη γυναίκα αυτή, για τη μητέρα μου, για το παιδί μου». Χωρίς να το πούν, έρχονται με ένα σουτιέν. Μάλιστα μία... Μου έστειλε το σουτιέν ε, της φίλης ε, της μητέρας της, μιας γειτόνισσας. Για μένα είναι κάτι πολύ δυνατό. Γίνεται φετίχ. Για μένα η σκηνογραφία είναι ένα φετίχ. Ε, βέβαια, ε, αυτό μας παραπέμπει αλλού. Είναι κάτι που δεν το βλέπουμε, γιατί ήδη κατοικείται. Είναι η ψυχή που βγαίνει από το σώμα και καταλαμβάνει αυτό το αντικείμενο. Ναι, κάποιες φορές απευθύνθηκαν σε μένα για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σουτιέν. Δεν είναι ότι δεν θέλω. Αλλά προς το παρόν, επειδή έχουν ένα ισχυρό φορτίο, δεν θέλω. Για παράδειγμα, στο μουσείο Κεμπρονί, bon που παρουσίασε την παράστασή μου, legacy, με αυτά τα σουτιέν, το κοινό ήθελε να, να αφήσω αυτά τα σουτιέν για ένα μήνα. Δεν χρειάστηκε να γίνει η παράσταση. Μόνο η εγκατάσταση αρκούσε. Αλλά θα πρέπει στη συνέχεια να εξηγήσει κανείς, αλλά και στην παράσταση legacy. Ήθελα να δημιουργήσω την παρουσία κάποιων γυναικών του Ουντερ. Είναι οι γυναίκες που ε, του είχαν επιτεθεί οι ε, Μαυριτανοί. Και όταν κατέλαβαν οι Μαυριτανοί ένα ε, χωριό, αντέρ στην Σενεγάλη... Ε, ήταν μόνες οι άντρες τους, ήταν στις αγροτικές δουλειές, έδωσαν μάχη μέχρι τέλους. Ε, και μία γυναίκα είπε «Θέλετε στο μέλλον να πούνε τα παιδιά σας ότι οι, οι άνθρωποι σας ήταν σκλάβοι. «Όχι, καλύτερα να θυσιαστούμε». Ήθελα αυτό να το επαναφέρω στη σκηνή, αλλά δεν ήξερα πώς. και σκέφτηκα ότι ήθελα να αναπαραστήσω αυτές τις γυναίκες. Η παρουσία τους συμβολοποιήθηκε με κάποιο φως. Πολλές φορές με ρωτάνε τι σημαίνουν όλα αυτά και τότε αρχίζω και να ρωτιέμαι γιατί ε, μιλάμε για το τι θα κληροδοτήσουμε. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να αναρωτηθούμε... τι είναι το σουτιέν, ναι το βλέπουμε, μπορεί να είναι αυτό ή άλλο... αλλά η στάχτη για παράδειγμα, τι ρόλο παίζει εκεί. Είναι ένας τρόπος να δώσουμε παρουσία... Ε, σε αυτές τις γυναίκες που ε, σκοτώθηκαν. Κάποιος με κάλεσε από τη Σενεγάλη και μου είπε μπορούσες να επιλέξεις ένα άγαλμα και να το τοποθετήσεις εκεί όχι είπα δεν δεν θέλω θέλω να χρησιμοποιήσω τις τάχτη, μικρά έτσι αντικείμενα δεν χρειάζονται τεράστια ε, γιγάντια πράγματα κάτι πολύ μικρό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο μέσα σε όλα αυτά περιστρέφομε. Δεν θέλω να πω ότι αυτό το αντικείμενο συμβολίζει αυτό το πράγμα. Θέλω πάντοτε να έχω αμφιβολίες ή να δημιουργώ αμφιβολίες. Επιλέγω όμως πάντοτε, όταν επιλέγω πάντοτε διακατέχομαι από αμφιβολίες και προσπαθώ να το εξερευνήσω. Γι' αυτό μιλώ για την ψυχή. όταν κανείς είναι ειλικρινής υπάρχει ψυχή. Και συχνά, όπως είπα, η σκηνή, ε, εγώ το ονομάζω ταταμή αντί για σκηνή, γιατί είναι ένας τόπος αλήθειας, είναι ένας χώρος αλήθειας, είτε πρόκειται για πόλεμο, είτε για αγάπη, είναι ένας τόπος αλήθειας, γιατί όταν αγαπάς ε, είναι κάτι το αληθινό. Το να δεχτεί χτυπήματα και να χτυπήσει, το να δεχτεί να σε χαϊδέψουν και να χαϊδέψει. Άρα είναι στοιχεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτού μας, όχι με τη δύναμη πάνω στη σκηνή. Ευχαριστώ. Ε... Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η σκηνογραφία έχει υπάρξει και η σκηνογραφία και η και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στη διαφήμιση και οπουδήποτε αλλού ξέρουμε ότι δεν έχει υπάρξει οικολογική. <laughs> και το 2024 όντως κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Ε, αν ωστόσο κάτι αλλάζει τα δεδομένα τουλάχιστον στην Ελλάδα και οι συνάδελφοι εδώ ξέρουν πολύ καλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα μπάτζετ είναι τόσο μικρά που είσαι ε, πολλέ φορέ αναγκασμένο στο να ψάξει εναλλακτικέ. Και εναλλακτικέ πολλέ φορέ σημαίνει και πανάχρηση. Και νομίζω ότι μπορεί να καλύψω και το Μάριο σε αυτό, γιατί αν φέρω το παράδειγμα του Goodbye data, τη παράσταση αυτή, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ήταν στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που μιλάμε για το μικρότερο budget, τη μικρότερη παραγωγή. Και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο αυτό το όραμα να το καταφέρουμε, με πολύ μεγάλη υποστήριξη βέβαια από, από όλε τι του Εθνικού. Ε, τι να σας πω για, για το δάπεδο που είχε παίξει κάποτε στην Επίδευρο και το κάναμε μοσαϊκό με ζωγραφική. Ε, η φωλιά στην τελευταία σκηνή ήταν από κλαδιά που κλάδευσαν στο χωριό μου. Η, ε, τα περισσότερα από τα κοστούμια ήταν σε κοντχαντρούχα που φυσικά ε, τα θέλαμε ούτως ή άλλως γιατί θέλαμε μια πολύ φυσική ύπαρξη όλων των, των, ανθρώπων που ήταν σε αυτό το χώρο με πολύ καθημερινά ρούχα πέρα από τις νύφεις. Ε, να αρχίσω και που να τελειώσω. Ενώ και στα έπιπλα επανάχρηση κάποια από τα τελάρα, από τους τοίχους ήταν τελάρα που υπήρχαν και προσθέσαμε το δικό μας ρελιεύ και άλλαξε ε, η τελική υφή. Ε, πιστεύω ότι όντω ε, βρίσκουμε στην Ελλάδα τον τρόπο με κάποιο τρόπο να το κάνουμε αυτό, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολλή προσπάθεια και σε σχέση με τη συζήτηση που είχε γίνει προηγουμένω, σίγουρα χρειάζεται αρχιοθέτηση και σίγουρα ε, μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο την επανάχρηση με έναν τρόπο που φυσικά σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε δημιουργού. Εγώ δεν έχω κάνει πολλές σκηνογραφίες, οπότε είμαι πολύ οικολογικός. Αλλά με αρχή πάντα είναι ψάξε να βρεις τι υπάρχουν, δηλαδή όποτε και στο κρατικό βορείο Ελλάδος και αυτά. Γιατί κιόλα για να ξεκινήσει μια παράσταση και ο τρόπος που δουλεύουμε το ε, Μαρμανινό, έχει παίζει πάρα πολλέ φορές ότι τα πράγματα γίνονται κατά τη διάρκεια των προβών και παράγονται. Οπότε, είναι πολύ δύσκολο να έρθεις με ένα γενικό σχέδιο και να το επιβάλεις και να πεις «θέλω να είναι έτσι και έτσι». Ο... Οπότε, αυτό που πάντα έκανα είναι έφερα υλικά που έβρισκα στο... στο βεστιάριο και οτιδήποτε αντικείμενα, τα οποία αυτά πολλές φορές μέναν μέχρι το τέλος, ήταν το τροπιού. τροπιού τροπιούς, κάτι τέτοιες και παραμέναν πάντα τα ίδια. Και το ίδιο και πολλές φορές στις μετατροπές, στη χρήση από τις πλατφόρμες ε, και οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που και εμένα με, με, με έκανε. Ας πούμε, στη, στην Επίδαυρο, όταν βάλαμε το χαρτί, η χαρή δεν πάει στην ανακύκλωση. Αυτό πάει στην ανακύκλωση, αυτό πάει στο μέταλλο. Ε, Σκεφτόμουν πάρα πολύ να είναι πολύ καθαρά τα υλικά, ε, από τον τρόπο. Και μετά τις γλάστρες που ήταν όλα με φυσικά αυτά, τις χρησιμοποιεί ακόμα, τις έχει ακόμα το φεστιβάλ. Οπότε κάπω λέω και μετά θα το χαρεί, θα έχει μια άλλη ζωή. Ε, το ενδιαφέρον πάντω είναι να βλέπει αυτό που λέω, τα, αυτά που έχει αγοράσει εσύ για μια παράσταση, στο εθνικό πώ χρησιμοποιούνται ε, μετά. Όπω μια Ακρόπολη που είχε φιληθεί <laughs> και την είχα αγοράσει εγώ. <laughs> Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον πώ πάει <laughs> μετά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξουμε τις ερωτήσεις στο κοινό ή... Νομίζω... Πέρα, πέντε λεπτά ακόμα. Ναι, ωραία. Ε, ίσως μία τελευταία ερώτηση να έχει να κάνει με την τεχνολογία. Πολλοί από εσάς κυρίως δουλεύετε σε μεγάλο βαθμό και με χειροποίητα με έναν τρόπο. Ε, γίνεται... Κλασικά, πολλή συζήτηση αυτή τη στιγμή, το AI πώς η τεχνολογία θα αλλάξει τον ρόλο, μεταξύ άλλων, και του σκηνογράφου ή του Ε, Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα και αν κάπως θέλετε να τοποθετηθείτε. Απαντήστε, παρακαλώ. Τι να πω ρε παιδιά, το φοβάμαι το AI εγώ. <laughs> ε, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένο με, το, με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάπως δεν μου αρέσει αυτή η διαδικασία, αν και το βλέπουμε ότι είναι λίγο παντού. Ε, μπορεί σίγουρα να βοηθήσει, αλλά ψάχνω διαφορετικά τις, τις ιδέες και, και τροφοδοτώ διαφορετικά με ιδέες και ένα σκηνοθέτη. Δεν, νιώθω κάπως ότι είναι λίγο μακριά από μένα. Και στην τεχνολογία, φυσικά, εννοείται χρησιμοποιώ σχεδιαστικά προγράμματα. Αυτά εξαλλού ζητάνε και οι κατασκευαστέ. Θέλω να πω, χρειάζεται να ξέρει να το δώσει ένα κατασκευαστικό σχέδιο. Δεν γίνεται να είναι. Ενώ γίνεται, αλλά μπορεί βολεύει σίγουρα στο σχεδιαστικό πρόγραμμα. Αλλά μου αρέσει πολύ η μακέτα, εμένα, χειροποιεί μακέτα. Δηλαδή, δουλεύω πολύ με τα χέρια μου. Θέλω να κάνω κάποιο, όσο μπορώ γλυπτικά αντικείμενα σε μορφή μακέτα στο χέρι για να το δείχνω έτσι στον γλύπτη, στον κατασκευαστή, που θα το φέρει στην πραγματική κλίμακα. Ε, είναι ο τρόπος που δουλεύω εγώ προσωπικά. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου. Ε, κάπως προσπαθώ να βρω μια ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και χειροπιαστού. Εγώ δεν θα μιλήσω για τεχνολογία. Είμαι ο πιο ακατάλληλος. Οριακά ντρέπομαι, αλλά θα το πω ότι δεν ξέρω να στέλνω ένα mail, ενώ προσπαθώ με την τεχνολογία να έχω μια επαφή, αλλά δεν τα καταφέρνω. Γι' αυτό και όλα στις παραστάσεις δεν, δεν, με, δεν με εμπνέουν καθόλου τα βίντεο, τα μικρόφωνα. Ε, τα απολαμβάνω σε άλλες παραστάσεις, αλλά σε, σε δικούς μου κόσμους δεν, δεν μπορώ να το φανταστώ καθόλου. καθόλου. πάλι πάμε στο μ... που είναι η σκηνογραφία σήμερα και το θέατρο. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ έχω ένα θετικό συνέστημα ε, για το θέατρο. Δηλαδή, με την, ε, να μην πάμε μόνο στο AI, αλλά και στον τρόπο πώ κινείται η φωτογραφία, με στα κινητά, τα αποσπάσματα, τα αυτά. Βρίσκω ότι το, 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 το θέατρο και αυτή η στιγμή που περνά κάποιε ώρε σε μια αίθουσα με κόσμο ήσυχα και κοιτάς και συγκεντρώνεις ένα πράγμα, είναι ένα τεράστιο currency και μια τεράστια υπεραξία που εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος παίρνει ακόμα πιο μεγάλη αξία και, και θα, ζη... θα, το, ζητά ο κόσμος. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα, ένα πολύ σημαντικό κάνεις. Εγώ το, 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 αυτό με το κάνεις το έχω σκεφτεί μετά το κορονοϊό που υπήρχε και όλες που δεν υπήρχε καμία επαφή σε αυτά τα θεάματα και έρχομαι λοιπόν το live performance και αυτή η η μαγική στιγμή, η στιγμή πάνω με τους θεατές και, και τους ανθρώπους να κάνουν κάτι για σένα μπροστά σου, ε, νομίζω ότι δεν, δεν πρόκειται να, να, φύγει. Νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο ακριβή. C'est un peu εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Με εντυπωσιάζουν αυτά που κάνουν οι άλλοι. Γιατί όταν φτιάχνει κανείς μια μακέτα, είναι κάτι όμορφο να το βλέπεις στην οθόνη, αλλά η υλοποίησή της είναι κάτι διαφορετικό, είναι σαν το Photoshop. Αλλά άλλο να το βλέπεις στην οθόνη και άλλο, να το υλοποιεί στη σκηνή. Προς το παρόν δεν μου εμπνέει πολύ εμπιστοσύνη, τεχνολογία. Όμως με τις επιχορηγήσεις και με τη δημιουργία όλα αυτά ε, περιορίζονται, υπάρχει μια χρονική σύντμηση. Παλιά χρειαζόταν για να κάνεις κάτι, ίσως μήνες τώρα, μερικές εβδομάδες, ίσως μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο την δημιουργία ε, κάποιων έργων, αλλά προσωπικά δεν είναι κάτι που με Το θεωρώ ένα εργαλείο και παραμένω ανοιχτή αυτό. υπάρχουν ερωτήσεις; Είναι μια πάστα που χρησιμοποιείς για να κάνεις ανάγλυφο το, 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 τα τελάρα. Το, το Relief εδώ στο, στη, στους κατασκευαστές στην Ελλάδα. Ο, πολλές φορές. Ρελιέφ φαντάζομαι, αλλά το λένε αυτή την πάστα ρελιέφ. Thank you very much for the talk and the presentations of your work. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Ε, ήθελα να μοιραστώ ένα συνέστημα που έχω με την τεχνολογία. Συχνά μιλάμε για αυτήν σαν να είναι κάτι που θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Υπάρχουν τρεις τρόποι να κάνεις μια σούπερ οικολογική σκηνογραφία. Το ένα είναι να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία. Ίσως αν έχεις ένα καλό λογισμικό ε, το έχουμε δει και πριν ε, μπορούμε να υπολογίσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, όλων των συστατικών της παράστασης. Έχει βοηθά η τεχνολογία. Οι Άγγλοι ε, το ονομάζουν sobriety, έχουν τον όρο sobriety ε, νυφαλιότητα που σημαίνει ότι όλοι μαζί ε, οργανωνόμαστε έτσι ώστε να κάνουμε τα λιγότερα δυνατά. Ε, όπως λέμε, ούκεν το πολλό το F. Οπότε μπορώ να γίνω παιδί στο θέατρο. Ε, υπάρχει και μια τελευταία πρόταση που δουλεύει. Τεχνολογία, οργάνωση και φτώχεια. Ε, είναι σούπερ οικολογική η φτώχεια. Όταν δεν έχεις καθόλου χρήματα που είναι η περίπτωση πολλών χωρών στην Ευρώπη. Ε, στην Γαλλία ήταν μόνο δύο εκατομμύρια ευρώ που πήγαν στον προϋπολογισμό των τεχνών. Νομίζω ότι μπορείς να είσαι μια πολύ οικολογική, ένας πολύ οικολογικός Θείασος. Αλλά βέβαια οι τεράστιες θεατρι, τα τεράστια θεατρικά συγκροτήματα είναι σαν τους δισεκατομμυριούχους. Εκείνοι πότε δεν θα κάνουν οικολογικά πράγματα. Αλλη ερώτηση; γεια σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία για τον Σωτήρη και τον Μάριο. Θέλω να ρωτήσω για αυτά τα επίπλα που είχατε στο αντίο λιντίτα. Ήθελα να ρωτήσω αν ήταν κάτι που βρήκατε ή κάτι που είχατε στο μυαλό σας ή κάτι που ζητήσατε από κάποιον να σχεδιάσει. Έτσι υπάρχει μεταφράση. Ε, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία πίσω από αυτό. Δεν το φτιάξαμε. Αλλά η ιστορία είναι ότι είχαμε πάει με τον Μάριο... Ε, είχαμε φυσικά κάνει ήδη κάποιες συζητήσει Δεν είχαμε κλείσει ακόμα στο storyboard. Και είχαμε πάει στις αποθήκες του Εθνικού Θεάτρου στο Ρουφ. Να ψάξουμε κάποια από τα αντικείμενα που θεωρήσαμε απαραίτητα. Βρήκαμε διάφορα, αλλά δεν βρήκαμε ωστόσο μία συρταριέρα. Θα λέμε απλή συρταριέρα τότε. Ε, και εκείνη την ημέρα ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και μα λέει ο τεχνικό διευθυντή: Έχει έρθει ακόμα μία χορηγία, θέλετε να τσεκάρετε. Ε, και είχε έρθει ένα φορτηγό ε, με έπιπλα από μία κυρία που είχε μόλι πεθάνει και ήθελε μετά το θανάτο τη όρτα να τα δωρήσει στο εθνικό. Γιατί λέω για ιστορίες αυτές που κάπως μπλέκονε. Δηλαδή, όλα κάπως μπλέξαν στο Κούτυ ε, Και βλέπουμε συρταριά λέμε, να, συρταριέρα, πάμε να την πάρουμε. Και προσπαθούμε να ανοίξουμε τη συρταριά και μας λένε, α-α. Ε, αυτό. Οπότε, άνοιγε και με αυτόν τον τρόπο. Την τροποποίησαμε λίγο, δηλαδή, αλλάξαμε... έλειπαν πράγματα από μέσα, χρειαζόταν μια ενίσχυση. Και, και δούλεψα με αυτόν τον τρόπο. Ε, και μπήκε σίγουρα με ένα πολύ έντονο δραματουργικά τρόπο, ε, ανοίγοντα τη δράση στην παράσταση. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ευχαριστώ. Και, και πολλά άλλα αντικείμενα λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ πολλά, κάπως, πολλά αντικείμενα είχαν κάτι ιστορίε. Δηλαδή, πολλέ φορέ ψάχναμε, αντικει... ψάχναμε και μία τηνπολιτρόνα κρεβάτια. Okay? και στην Πολυθρόνα κρεβάτη κρεβάτι είχαν πάει σε ένα άλλο σπίτι που πάλι είχε πεθάνει μια γιαγιά και τα παιδιά ήθελαν να πουλήσουν όλα τα αντικείμενα γιατί ήθελαν να πουλήσουν το διαμέρισμα επειδή ήταν πολλά αδέρφια. Οπότε πέρα από την Πολυθρόνα που είχαμε δει στο site ότι πουλούσε αυτή η κυρία ε, μας χάρισε πράγματα επειδή ήθελε να μας χαρίσει για να υπάρχουν στην παράσταση. Δηλαδή πολλά πράγματα που μπορεί και να, μην μπήκαν τελικά στο τέλος αλλά δουλέθηκαν στις πρόοδες αν σε αυτή την κυρία που είχε φύγει. Έχω μια άλλη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω την Άντια σχετικά με αυτό που είπε όταν είπε πως ίσως η τεχνητή νοημοσύνη η, η τεχνολογία γενικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν με μια ιδέα, μια παραγωγή να, να, να προχωρήσουν γρηγορότερα. Να επιταχύνει τα πράγματα. Θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι θετικό, δηλαδή να μπορεί η τέχνη να επιτελεστεί γρηγορότερα, ταχύτερα. Δηλαδή <συσοφίλια> να διαρκέσει μερικές εβδομάδες αντί για μερικούς μήνες. <συσοφίλια> <συσοφίλια> Όχι, καθόλου. Όλα αυτά τα μέσα είναι πολύ περιορισμένα. Μη με λιθοβολήσετε, αλλά... Αυτό βέβαια κινητοποιεί το και το εγκεφαλό μας. Εγώ θέλω όταν κάτι έρχεται ε, από μέσα μας. Μου αρέσουν αυτοί που φτιάχνουν τα πράγματα μόνοι τους... Ε, Ε, βέβαια όλα αυτά γίνονται εύκολα και γρήγορα γι' αυτό και δεν μπορείς να επιβάλλεις τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις αν κάποιος έρθει και σου πει εγώ έτσι δουλεύω έτσι χρησιμοποιώ αυτά τα αντικείμενα ε, μένα συνήθως αυτό με αποθαρρύνει. Ο τρόπος με τον οποίο πουλάς το προϊόν, το βλέπεις στην οθόνη, σπάνια μένα με συγκινεί όταν το βλέπω. Εργαζόμουν με, τον, με ένα σκηνοθέτη που έκανε ένα πολύ προφητικό έργο. Με ξέρει. Ξέρω ότι στις σχολές κοινογραφίες και στις εκπαιδεύσεις χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, αλλά καθώς με γνωρίζει, δεν μου πρότεινε να κάνουμε κάτι στον υπολογιστή. Για μένα, λοιπόν, έγινε κάτι με έναν άμωσο τρόπο. Του ήθελα ε, να ε, δημιουργηθεί ένας χώρος, ένα κομωτήριο. Δεν ήθελα να το δω στην οθόνη. Πήγα επί τόπου, είδα πράγματα, βρώμικα ή με αυτά. Δεν μπορούσα να τα δεις με μια οθόνη. Θέλω να έχει ψυχή στην οθόνη δεν έχουν ψυχή τα πράγματα, εκτός αν κάποιος μου αποδείξει το αντίθετο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι περιοριστικό όταν κάτι το βλέπει στην οθόνη. Όπως ε, είπε, ε, όπως υπόθηκε, όλα αυτά έχουν ε, πολιτική διάσταση. Εγώ προέρχομαι από χωριό, είμαι χωριάτισα. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα πέσουμε πάνω σε ένα τείχος. Τείχος. Ε, so, επειδή είπατε ότι η σκηνογραφία ε, με κάποιο τρόπο με το AI κάπως τρομάζει του σκηνογράφου και όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό, εσένα κυρίω, ε, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν με ποιο τρόπο το AI θα μπει στη σκηνογραφία, με ολογράμματα, ας πούμε, και θα τελειώσει η δουλειά του σκηνογράφου ή θα περιοριστεί. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ε, πρόσφατα πήγα σε κατασκευαστή που μια συνάδελφος είχε δώσει αντί για κατασκευαστικό σχέδιο την πρότασή της από AI. Ενώ ήταν ένα 3D έτοιμο που θα κάνουμε κάτι τέτοιο πάνω σου... Είναι πολύ μακριά από μένα αυτό, ενώ δεν, ούτε, ούτε καν το, το στηρίζω αυτό. Ενώ δεν με αφορά καν. Το να σε βοηθήσει κάπως στις ιδέες, το καταλαβαίνω, αλλά είναι στην ίδια λογική που χρησιμοποιεί με πλατφόρμες όπως το Pinterest, που και εκεί πρέπει κάπως να καταλαβείς Αλλά σκέψου λίγο και το, και το κομμάτι... Ένα άνθρωπο που δουλεύει 3D δεν θα χρειαστεί να δουλέψει 3D. Ένα γλύπτης που θα πρέπει να βρει μια φόρμα σε μακέτα δεν θα χρειαστεί να βρει αυτή τη φόρμα γιατί την έχει βγάλει ο AI. Αυτά τα ζητήματα κάπως με προβληματίζουν και προσωπικά εμένα δεν με βοηθάει στο να σκεφτώ και να συνθέσω ιδέε. Αλλά είναι εντελώ προσωπικό αυτό, έτσι. Για το AI λέει, που λέει, εγώ θέλω το AI να μου πλύνει τα πιάτα για να είμαι εγώ δημιουργικό, όχι να, να είναι αυτό δημιουργικό για να πλύνω τα πιάτα. Αλλά ήθελα λίγο να μιλήσω για την προηγούμενη ερώτηση και να συμπληρώσω ότι είναι ο τρόπος δουλειά, εγώ, ένα πρόβλημα που έχω με το θέατρο, το Ίδρυμα Θέατρο, είναι ότι και η σκηνογραφία είναι πάρα πολύ συστηματοποιημένη Δηλαδή, όταν ε, ε, αποφάσισα να, κάνω, να βάλω το χαρτί δεν υπήρχε κατασκευαστή που θα μπορούσε να μου το κάνει αυτό ε, κλασικά, έπρεπε να φτιάξω μια δικιά μου ομάδα να βρω κόσμο, να κάνω δικιά μου ομάδα, να βρούμε ένα σχολείο που είχε κλείσει, να πάμε στο υπόγειο του σχολείου, στο γκαράζ, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το χαρτί, γιατί κανένα κατασκευαστή. Οι κατασκευαστέ ξέραν μόνο ξύλο, σοφά, τέτοιο, Ξέρουν, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι οι σίδερο κατασκευέ ή ξύλο κατασκευέ. Έξω στη Γερμανία ακόμα χειρότερο είναι και το ξύλο είναι πολύ ελαφρύ, είναι τέτοιο δηλαδή. Όσο πάει, μειώνεται η γλώσσα και, η, η, και εγώ ερχόμενο, μάλλον γι' αυτό ερχόμενο από, από το εικαστικό και από την performance, ήθελα να βάλω πάρα πολλά αυτά υλικά μέσα, τα εφήμερα υλικά ή οτιδήποτε. Και πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα. Μπορούσα και το πέτυχα μόνο επειδή παρα, θα γινόντουσαν μόνο τρει παραστάσει. Οπότε θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αν θα έπρεπε να γίνουν μια παράσταση που θα πάει παντού, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω μόνο για το. Για για το, για ίδρυμα και για τη σκηνογραφία, πόσο, μειώνεται κατά κάποιο τρόπο με, τα κατασκευαστικά τη. Δεν ήταν ρωτέλο αυτό, αλλά μπορεί να μιλήσει εσύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε και μπορείτε να πιείτε ένα ποτήρι τώρα στο κήπο. Ευχαριστώ πολύ.